προσευχή είναι και απόψε η χαρά μας που έρχεται κοντά μας τον πατέρα Μάρτιν, ο οποίος μας ήρθε από πολύ μακριά, από τον Όλυμπο. Και είναι πραγματικά ξεχωριστή ευλογία για την ενορία μας, γιατί δέχτηκε την πρότασή μας και την πρόσκλησή μας να συμμετάσχει και εκείνο στη θεόρτια συγκλώσει εδώ στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρβάνας με ένα πολύ όμορφο θέμα. Το θέμα λοιπόν θα μας το πει ο πατήρ Μάξιμος, ο οποίος έχουμε πει είναι ηγούμενος στο μοναστήρι του Οσίου Διονυσίου του Ολύμπου και έρθει και άλλες φορές στην εκκλησία μας, εδώ στην ενορία μας. Είμαστε τα ίδια κόμματα από την περιοχή της Ιταλοκαρανίας. Τον αγαπάμε ιδιαίτερως και πραγματικά χαιρόμαστε που απόψε είναι εδώ. Κάτι ακόμη, το πρωί, ο Σεβασμιότατος, μια εγκύπλιο που διαβάσαμε, είπε σχετικά για το τι τιμή δίνει η Εκκλησία μας στο ανθρώπινο σώμα. Εδώ ο Γέροντας, φαντάζομαι, θα μας πει ακόμη περισσότερα πράγματα και έτσι θα μας δώσει να καταλάβουμε το τι είναι ο άνθρωπος. Γέροντας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Πάτερ Θεόδωρα, να καλησπερίσω και εσάς. Σας ευχαριστώ που με δέχεστε και με ανέχεστε. Έρχομαι βέβαια με πολλή δυσκολία και κόπο, αλλά επειδή σας αγαπούμε γι' αυτό, δεν αρνούμαστε. Να είστε καλά. Το θέμα μου είναι η τελειότης, η μεγαλειότης του ανθρωπίνου όντως. Πώς το βλέπουμε αυτό και πώς παρουσιάζεται. Έτσι όπως βλέπουμε σήμερα τον άνθρωπο, όχι μόνο μεγαλειότητα δεν βλέπουμε, αλλά βλέπουμε τόσο αθλειότητα που θα λέγαμε τα ζωντανά, τα ζώα είναι πιο αξιόλογα, τουλάχιστον σε μερικούς, τα ζώα είναι πιο αξιόλογα από ότι ο άνθρωπος. Και πώς λέει η ανθρώπινη παροιμία, από τότε που γνώρισε ανθρώπους, λέει αγάπησα τα ζώα. Είναι χαρακτηριστικό το πού αυτό το μεγαλείο που έφτασε, που έφτιαξε ο Θεός, πού έχει καταντήσει. Θα το δούμε αυτό αναλυτικά, δώστε την προσοχή σας για να δούμε την πατερική γνώση πάνω στο θέμα του ανθρώπου και όχι την επιστημονική. Ο επιστήμονας και οι επιστήμονες ερευνούν τον άνθρωπο στην πτώση του, μέσα στα πλαίσια της πτώσεως, από την εποχή δηλαδή που έπεσε ο άνθρωπος από τον Αδάμ. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τι ήταν ο άνθρωπος κατά την πλάση του, ούτε μπορούν να αντιληφθούν πώς γίνεται ο άνθρωπος μετά την ανάπλαση, δηλαδή μετά τη σάρκωση του Υιού του Θεού, του Χριστού μας. Ξέρουμε από τις ιστορίες ότι ο Θεός έπλασε, δημιούργησε πρώτα τον αόρατο κόσμο και δεύτερον τον ορατό κόσμο. Ο αόρατος κόσμος είναι ο κόσμος των αγγέλων. Ηλεκτιστός κι αυτός. Άειλος κόσμος θεωρείται μόνον η Αγία Τριάς. Ο αόρατος κόσμος οι άγγελοι, σύμφωνα και εν σχέση με τους ανθρώπους, θεωρούνται και αυτοί άειλοι, αλλά έχουν όμως κάποια ύλη, υλικότητα, γιατί είναι κτίσματα. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Θεός έπλασε αυτούς τους κόσμους ή να δείξει σοφίας μίζωνος γνώρισμα και της περί τας φύσης πολυτελείας. Ήθελε να δείξει στους ανθρώπους και στα βαθολογικά όντα μια μέγιστη σοφία μέσα από την πολυτέλεια, δηλαδή μέσα από την ομορφιά και την αρμονία. Τελευταίο δημιουργεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος από αόρατη ψυχή και ορατό σώμα. Είναι ένας μεγάλος κόσμος ο άνθρωπος. Δεν είναι μικρός κόσμος όπως λένε οι επιστήμονες. Όπως έλεγε παλιά ο Δημόκρητος ο φυσικός, ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρός κόσμος μέσα στο μεγάλο. Έτσι βλέπουν οι άνθρωποι που κοιτάνε μόνο την ύλη του ανθρώπου.
Αλλά σύμφωνα με την θεολογία μας, την Εκκλησία μας, ο άνθρωπος είναι ο μέγας κόσμος. Λέει ένας Άγιος ότι ο Θεός δημιούργησε για τον άνθρωπο ένα τεράστιο κόσμο, ορατό και αόρατο. Να ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να χαίρεται. Ο Θεός όμως ο ίδιος, σαν κατοικία Του, χαίρεται να κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Και αυτό Του δημιουργεί το μεγαλείο. Μέγαν δια το πλήθος των δυνάμεων που περιέχει, ιδίως της λογικής και νοεράς και θεληματικής. Όλα τα σύμπαντα, όλα τα όντα, τα υπόλοιπα, δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν λογική, δεν έχουν νουν, δεν έχουν θέληση. Και ο Άγιος ο Θεολόγος ακριβώς αυτό λέει, «Ιον την ακόσμων το μικρό, μέγαν επί της γης ίστηση». Στερεώνει μέσα στο μικρό κόσμο, το μεγάλο αυτό που βλέπουμε, ένα μέγα κόσμο που είναι ο άνθρωπος. Και ο Άγιος Ρώρος ο Παλαμάς λέει ότι κόσμον αμφωτέρους επικοσμούντα τους κόσμους, των ορατών και των όρατων. Ο άνθρωπος έχει μια φύση που είναι ένα κόσμεμα που αποτελείται και από τον ορατό κόσμο και από τον αόρατο. Έχει δηλαδή το στοιχείο, το ορατό, αυτό που βλέπουμε, που αισθανόμαστε, αλλά μέσα του έχει και το αόρατο στοιχείο, το οποίο το νοούμε. Το ζούμε, αλλά δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Κόσμον ώστε συνδέει τα δύο άκρα, του άνω και κάτω κόσμου, και κάνει να φέρεται εις ο τούτον δημιουργός. Είναι ένας κόσμος, ο άνθρωπος, ένας κόσμος τεράστιος που συνδέει τα δύο άκρα, τον ανώτερο κόσμο, τον αόρατο και τον ορατό. Και φαίνεται από τους δύο αυτούς κόσμους που τους έκανε ένα ο Θεός, δηλαδή τον άνθρωπο, φαίνεται ο κοινός δημιουργός. Ότι πρώτα έπλασε τον αόρατο, μετά τον ορατό και εν συνεχεία πλάθη τον άνθρωπο από στοιχεία του αοράτου και του ορατού κόσμου. Και οπότε είναι δημιουργός και του ορατού και του ορατού και κυρίως του ανθρώπου. Το σώμα, λέει ο Άγιος Κάλιστος, είναι ανάκτορο βασιλικό και ο νους είναι ο βασιλεύς και η ψυχή είναι ο βασιλεύς. Ψυχή καθαρθήσα, νους όλοι εστί, λέει. Εάν η ψυχή καθαριστεί και φτάσει να γίνει όμοια με τον Θεό, τότε όλοι είναι ένας νους. Η ψυχή, ξέρετε, αποτελείται από διάφορες δυνάμεις, όπως είναι η λογική, ο νους, δηλαδή η νοερά ουσία, η λογική, η βούληση, η μνήμη, η κρίση, η φαντασία. Αυτές είναι όλες δυνάμεις της ψυχής, όπου είναι όμως κολλημένες πάνω στο νου και ενεργούν κάθε μια ξεχωριστά, αλλά και μέσα από το νου όλες. Αν η ψυχή καθαριστεί, τότε όλα γίνονται μια φωτιά, μια, θα λέγαμε, μια ενέργεια. Σώμα που είναι κατασκευασμένο με μια υπέρτατη, απειρόσοφη αρχιτεκτονική του δημιουργού. Όσοι ασχολήθηκαν με το σώμα του ανθρώπου και όσοι ασχολούνται τώρα με την ψυχή, βλέπουν μέσα αυτό το αρχιτεκτόνημα, αυτή τη σοφία του Θεού. Πώς μέσα στο σώμα του ανθρώπου βρίσκονται ταυτοχρόνως ένα σωρό δυνάμεις να ενεργούν χωρίς να ακούγονται, χωρίς να φαίνονται. Έχουμε το νευρικό σύστημα, έχουμε το πεπτικό σύστημα, έχουμε το αιματολογικό σύστημα. Έχουμε άλλα συστήματα που ενεργούν μέσα στον άνθρωπο και τα οποία κάνουν όλα τη δική τους δουλειά, αλλά και ταυτοχρόνως όλα μαζί τρέφουν και στηρίζουν τον άνθρωπο. Πάνω από το σώμα του, ο Θεός έβαλε σαν υπερόν την κεφαλή. Είναι η κεφαλή, κατέχει το νου, όμως οι φύσεις του νου, λένε οι πατέρες, δεν βρίσκεται στο κεφάλι, όπως λένε οι φιλόσοφοι, αλλά η φύση του νου βρίσκεται στην καρδία, σαν σε μυστικό θάλαμο. Σαν σε μυστικό θάλαμο. Ψυχή. Ο βασιλεύς που δορυφορείται από τρεις καθολικότατες δυνάμεις. Η ψυχή είναι η υπέρτατη εκείνη ουσία που έχει σαν δορυφόρους γύρω της τις τρεις δυνάμεις, την νοερά, τη λογική και την θελητική.
Αυτό είναι το κατ' εικόνα Θεού ο άνθρωπος πλασμένος. Η γιατριά είναι νους, λόγος και πνεύμα. Κατ' εικόνα ο άνθρωπος πλασμένος έχει αυτά τα τρία στοιχεία. Άρα είναι ένα υπέρτατο όν. Δεν είναι ένα απλό όν ο άνθρωπος, δεν είναι απλό, ας πούμε, ζωντανό δημιούργημα όπως είναι τα υπόλοιπα ζώα. Τα υπόλοιπα ζώα έχουν και αυτά μεγάλη σοφία που τα δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός, αλλά τη σοφία που έχει το ανθρώπινο όν δεν την έχει κανένα άλλο όν. Γι' αυτό θεωρείται ότι το μεγαλύτερο δημιούργημα που έκανε ο Θεός είναι ο άνθρωπος. Η δε ψυχή συνδέεται το σώματι όλοι όλο. Εδώ προσέξτε, η ψυχή δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι σε ένα μέρος του σώματος ή το σώμα βρίσκεται από δεξιά και η ψυχή από αριστερά, αλλά η ψυχή συνδέεται, λέει, όλη σε όλο το σώμα. Και ου μέρος μέρη και ου περιέχεται υπ' αυτού, αλλά περιέχει αυτό ως περπύρ σίδηρον. Η ψυχή, λέει, δεν περιέχεται από το σώμα, αλλά περιέχει το σώμα. Δηλαδή, όπως η φωτιά, όταν μπαίνει μέσα στο σίδερο, επικρατεί αυτή και καλύπτει όλο το σίδερο, έτσι η ψυχή καλύπτει όλο το σώμα. Κατ' εξαίρετο τρόπο, η νοερά ενέργεια έχει όργανο τον εγκέφαλο. Η φύση, είπαμε, η ουσία του νου είναι στην καρδιά. Αλλά ο νους όταν βγαίνει από την καρδιά, ο πρώτος χώρος μέσα στον οποίο ενεργεί είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος τι είναι? Είναι το φυσικό όργανο που έχει ο άνθρωπος στο κεφάλι του και που μέσα βρίσκεται το εδρό στοιχείο της λογικής και το αισθητό του εγκεφάλου. Οπότε όταν παίρνει εντολές από το νουν ο εγκέφαλος, ο λόγος δηλαδή, παίρνει εντολές και πληροφορείται από το νου με ένα αόρατο τρόπο και ταυτόχρονα πληροφορεί τον εγκέφαλο ώστε να μεταδώσει την πληροφορία του νοός στις αισθήσεις και να διαχέεται προς τον έξω κόσμο. Είναι μια μυστική ουσία ο εγκέφαλος που είναι κοντά στο νου, παίρνει ο νους τις πληροφορίες κυρίως από το Θεό, από τον Δημιουργό του, παίρνει την εμπειρία της θέας του Θεού και αυτή τη μεταδίδει αρχικά στον εγκέφαλο, στον λόγο, στη λογική που βρίσκεται δίπλα του και συνεχεία στον εγκέφαλο που διά του εγκεφάλου μεταδίδεται αυτή η εμπειρία και στις αισθήσεις, οπότε λαβαίνει πληροφορία της παρουσίας του Θεού όλος ο άνθρωπος. Και συνεχεία βγαίνει και προς τα έξω. Βλέπετε, όταν οι Άγιοι έχουν αίσθηση Θεού, όταν δηλαδή είναι θεοφόροι, όταν έχουν φτάσει στη θέωση, τι γίνεται στους ανθρώπους? Δια του νοός που συλλαμβάνει πρώτα την εμπειρία της θεότητος, διέρχεται αυτή η εμπειρία μέσα στο λόγο, ο λόγος τη μεταδίδει στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος στις αισθήσεις και οι αισθήσεις στον έξω κόσμο. Ακόμη και στα ρούχα και στα εικονίσματα που εικονίζουν τον Άγιο μεταδίδεται αυτή η Θεία Ενέργεια. Εδώ βλέπουμε πώς δουλεύει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και πώς καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι ένας τέτοιος θεοφόρος άνθρωπος έχει μια άλλη δύναμη. Ταυτοχρόνως και ο άνθρωπος που μεταδίδει τη δύναμη το καταλαβαίνει, αλλά και ο άνθρωπος που παίρνει αυτή τη δύναμη το καταλαβαίνει. Δεν είναι όπως οι άλλοι κοινοί άνθρωποι. Από όλους παίρνουμε πληροφορίες και αισθανόμαστε την οντότητά τους και τις ενέργειές τους. Και πολλές φορές καταλαβαίνουμε αν είναι πιστός ο άλλος ή αν είναι άπιστος από τις ενέργειες αυτές. Αλλά όμως του Αγίου οι ενέργειες είναι τέτοιες ώστε και ο Άγιος αντιλαμβάνεται όταν φεύγει από πάνω του αυτή η δύναμη, αλλά και ο πιστός αντιλαμβάνεται όταν την παίρνει αυτή τη δύναμη. Γιατί? Διότι υφίσταται μία αλλίωση μέσα στην ύπαρξή του, είτε στο πνεύμα του, είτε ακόμα και στο σώμα του. Τα θαύματα είναι μια εμπειρία τέτοια που τα αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, αλλά δεν μιλάω για αυτά που είναι τόσο φανερά. Εγώ μιλάω αυτή τη διέστηση που διέρχεται μέσα από τον Άγιο και αντιλαμβάνονται τον πιστή και τρέχουν να προσκυνήσουν τον Άγιο. Μπορεί να είναι ένας τέτοιος Άγιος σε μια έρημο που να μην έχει βγει ποτέ στον κόσμο. Ο κόσμος πληροφορείται γι' αυτόν, παρόλο που είναι στις ερήμους. Γιατί? Γιατί το πνεύμα το Άγιο πληροφορεί τον κόσμο
για το όργανο το δικό του. Η δε θελητική, λέει, και μάλιστα η ουσιαστική, έχει καθέδρα την καρδιά. Λοιπόν, όταν ενεργεί ο νους, η μεν νοητική και νοερά δύναμες ενεργεί μέσα από τον εγκέφαλο. Η θελητική και η ουσιαστική ενεργεί μέσα από την καρδιά. Γι' αυτό έχουμε τα αισθήματα. Άλλη η λογική μας, άλλο οι λογικές τοποθετήσεις, άλλο τα αισθήματα της καρδιάς. Μερικές φορές αυτά, όταν είναι ο Θεός μέσα στην ψυχή, ενεργούν ενωμένα. Αν δεν είναι ο Θεός μέσα στην ψυχή, ενεργούν απομονωμένα. Και βλέπετε μερικές φορές, όταν η καρδιά ζει μερικά πράγματα, δεν μπορεί να την υποτάξει με τη λογική. Δεν μπορεί να υποτάξει τα αισθήματά της με τη λογική. Η λογική άλλα λέει, η καρδιά άλλα λέει. Πόσες φορές δεν βλέπουμε καθαρά με τη λογική ότι κάτι που κάνουμε δεν είναι συμφέρον μας. Αλλά δεν μπορούμε να το δούμε και με την καρδιά. Με την καρδιά ελκυόμαστε προς κάπου που δεν το θέλουμε. Βλέπετε, η αμαρτία έχει δεχάσει τον άνθρωπο και ενεργούν δύο αντίρροπες δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο. Οι δυνάμεις του κακού και οι δυνάμεις του αγαθού. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για το ρόλο της καρδιάς και για ποιο λόγο την έπλασε ο Θεός με ιδιαίτερο τρόπο. Θα αφήσουμε τα άλλα γιατί είναι ολόκληρα θέματα, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Η ιδιαιτερότητα της καρδιάς ευρίσκεται στο ότι από αυτήν διέρχονται όλοι οι δρόμοι της ζωής, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη. «Πάση φυλακή τήρησιν καρδίαν, εγχάρ αυτής έξω της ζωής». Πρόσεχε, φύλαξε την καρδιά σου με φρουρά ειδική, γιατί από αυτή την καρδιά εκπορεύονται όλοι οι δρόμοι της ζωής. Και ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι? Τρεις είναι οι δρόμοι από όπου εκπορεύονται τρία είδη ζωής. Αποτελείται, η καρδιά αποτελεί τρία κέντρα εξόδου ζωής. Το πρώτο κέντρο είναι το φυσικό κέντρο. Το δεύτερο είναι το παραφυσικό και το τρίτο είναι το υπερφυσικό. Θα τα εξηγήσω όσο μπορώ περισσότερο για να τα αντιληφθούμε. Ας μπούμε μέσα στο φυσικό. Όταν πλάθεται ο άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της μάνας, το πρώτο που δημιουργείται είναι η καρδιά. Το ξέρετε. Μόνο στο Χριστό δεν δημιουργήθηκε έτσι το σώμα του. Στο Χριστό δημιουργήθηκε ο όλος άνθρωπος. Κατευθείαν, όπως ο Αδάμ. Σε όλα τα άλλα τα μωρά, η δημιουργία του ανθρώπου γίνεται, αρχίζει από την καρδιά. Και εδώ ο Μέγας Βασίλειος έχει ένα χωρίο, που θα λέγαμε ως Μέγας Νους, αντιλήφθηκε αυτά που τα αντιλαμβάνονται σήμερα με τα επιστημονικά δεδομένα οι σύγχρονοι επιστήμονες. Τι λένε οι σύγχρονοι επιστήμονες? Ότι στο βάθος του ανθρώπου υπάρχει μία ενέργεια που το ονομάζουν, μία ουσία που το ονομάζουν DNA, έτσι. Αυτό το DNA τι είναι? Είναι μία αρχική, ένας αρχικός τρόπος ζωής μέσα από τον οποίο καθορίζονται όλα τα στοιχεία που θα δημιουργηθούν εκ των υστέρων. Δηλαδή τι, πώς το αναφέρει ένας επιστήμον? Είναι σαν να έχουμε ένα λεωφορείο και έχει μέσα ανθρώπους. Και για μια στιγμή σταματάει το λεωφορείο και κατεβαίνουν οι άνθρωποι και ο καθένας πάει στη δουλειά του. Έτσι λέει, όταν δημιουργείται για πρώτη φορά, για αρχική φορά η καρδιά του ανθρώπου, αμέσως ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε με ένα ενεργειακό και υπερφυσικό και θαυματουργικό τρόπο να στέλνει κάθε στοιχείο του DNA να παίρνει τη θέση στο σώμα. Υπάρχει στοιχείο που θα δημιουργήσει τη μύτη, υπάρχει στοιχείο που θα δημιουργήσει το κεφάλι, υπάρχει στοιχείο που θα δημιουργήσει το αυτί και ούτω καθεξής. Αυτό το προκαθαρίζει αυτή η αρχική δημιουργία της καρδιάς. Το λέει ο Μέγας Βασίλειος, εν τη γενέση των ζώντων οργανισμών η καρδία πρώτη καταβληθήσα παρά της φύσεως αναλογούσα το μέλλον της συνήσεστε ζώο την παραφύσεως λαμβάνει καταβολή. Δηλαδή η καρδιά μόλις πλάθεται, μόλις παίρνει την πρώτη μορφή, αμέσως λαμβάνει καταβολή, διότι συμμίκτως τις οικίες αρχές περί φαινομένου του σώματος. Λαμβάνει με τέτοια καταβολή ώστε να δημιουργεί
μια ύφανση και να πηγαίνει αλλού το στιμόνι, αλλού το υφάδι. Και να δημιουργείται έτσι το δημιουργήμα που λέγεται άνθρωπος. Από εδώ λέει έχουμε την διαφορά των σωμάτων. Η καρδιά του κάθε ανθρώπου είναι ιδιαίτερη, μοναδική. Δεν μοιάζει καθόλου με το αλουνού την καρδιά. Όπως δεν μοιάζει και το σώμα. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν από τη γη. Κανείς δεν μοιάζει, ταυτίζεται ακριβώς. Γιατί ο άνθρωπος είναι, ο κάθε άνθρωπος είναι ένα ιδιαίτερο όν, το οποίο όταν το δημιουργεί ο Θεός, αμέσως δημιουργείται ως ιδιαίτερο μέχρι το τέλος. Άλλη μορφή έχει ένας, άλλη άλλη. Μπορεί να μοιάζουν λίγο, αλλά ακόμη και τα δίδυμα παιδιά δεν έχουν ταύτιση ομοιότητος απόλυτη. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο θαύμα αυτό. Η καρδιά λοιπόν πρωτοσυλλαμβάνεται και συνεχεία δημιουργείται όλο το σώμα. Ευρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο του σώματος, έτσι. Ούτε στο κεφάλι, ούτε στα πόδια. Πρώτη δημιουργείται, αλλά και τελευταία πεθαίνει, έτσι. Ο πραγματικός θάνατος είναι όταν πεθάνει η καρδιά, όχι όταν νεκρωθεί ο εγκέφαλος. Βλέπετε και εδώ επιστήμονες δίστανται οι γνώμες των. Λένε ότι όταν έχουμε νέκρο στο κεφάλαιο έχουμε ουσιαστικά θάνατο. Αλλά όμως μπορεί να κρατηθεί ο άνθρωπος στη ζωή με μηχανικά έστω μέσα και η καρδιά να δουλεύει. Άρα ο πραγματικός θάνατος πότε είναι, όταν τελειώνει η καρδιά. Πρώτη λοιπόν δημιουργείται, τελευταία πεθαίνει. Αυτή είναι η καθέδρα, η ρίζα και η αρχή, πηγή των όλων των φυσικών δυνάμεων του σώματος. Είναι η έδρα, είναι η πηγή. Ποιες δυνάμεις έχει μέσα το σώμα μας? Η δυνάμη φυτική, έτσι. Η δυνάμη θρεπτική, η δύναμη θρεπτική, η δύναμη συμφυτική, η δύναμη αυξητική, η ζωτική, η αισθητική, η θυμική, η επιθυμητική κλπ. Από εκεί, από την καρδιά δημιουργούνται. Βλέπετε, η διέξοδη ζωή, όπως λέει, είναι παροιμίες. Μέσα από την καρδιά πορεύονται όλα τα ζωντανά στοιχεία του σώματος. Ομοίως και όλων των φυσικών δυνάμεων της ψυχής, της νοεράς, της λογιστικής και της θελητικής. Μέσα από την καρδιά έρχονται και αυτά. Η ουσία της ψυχής βρίσκεται μέσα στην καρδιά, όχι όπως βρίσκεται μέσα σε ένα δοχείο, γιατί παραδείγματι μπορεί να πάθει κάποτε η καρδιά και να κάνει ο άνθρωπος μια μεταμόσχευση και να ζήσει με μια άλλη καρδιά ή να ζήσει με μια μηχανική καρδιά. Αλλά όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, η ψυχή βρίσκεται μέσα στην καρδιά ως ενοχήματη, έτσι, ως ενοχήματη, όχι ως ενδοχείο. Οπότε αν λείπει το δοχείο, λείπει και η καρδιά, αλλά ως ενοχήματη σημαίνει, αν θέλει ο Θεός να ζήσει ο άνθρωπος, μεταφέρεται η ψυχή στο άλλο δοχείο, στο άλλο όχημα. Ενώ είναι εν πορεία, πώς κάνουμε εμείς? Παίρνουμε το τρένο να φτάσουμε στην Ομόνια, παίρνουμε ένα άλλο τρένο να φτάσουμε στην Κηφισιά. Έτσι δεν είναι? Έτσι μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Η καρδιά λοιπόν, αυτό το σάρκινο σημείο, στοιχείο που έχουμε πάνω μας, δεν είναι απόλυτα ταυτισμένο με την νοερά ουσία, αλλά είναι χτισμένο όμως να βρίσκεται ως κατοικία της ψυχής. Και εκεί μέσα να επιτελείται, αρχικά όπως βλέπουμε, όλη η λειτουργία του σώματος. Βλέπετε, δια της καρδίας έρχεται το αίμα, φέρνει το ακάθαρτο αίμα, το καθαρίζει η καρδιά, μεταδίδεται το καθαρό και ούτω καθεξής, και θρέφεται ο άνθρωπος, αυξάνεται ο άνθρωπος. Αενάως δουλεύει η καρδιά, μπορεί να δουλέψει συνεχώς 70, 80, 100 χρόνια. Ποιο μηχάνημα δουλεύει τόσα χρόνια συνέχεια και να μην παθαίνει τίποτα? Και βλέπετε πολλά μηχανήματα της καρδιάς δεν παθαίνουν τίποτα. Γιατί ακριβώς έχουν αυτή την αέναη λειτουργία, και αν ήμασταν και σωστοί άνθρωποι, θα ζούσαμε και πιο περισσότερα χρόνια όπως ζούσαν οι παλιοί άνθρωποι μετά την πτώση. Και αν ήμασταν και άπτωτοι, η καρδιά μας ποτέ δεν θα είχε, ας πούμε, την ανάγκη να οδηγηθεί κάπου, να οδηγήσει κάποτε το σώμα στο θάνατο. Δεν βρίσκεται στον εγκέφαλο, όπως λένε, νεότερη φυσική και μεταφυσική η ουσία του νόους, αλλά εκεί βρίσκεται η ενέργεια του νόους.
Σας διαβάσω τώρα κάτι που λέει ο Άγιος Νικόδημος, να δείτε με πόση λεπτομέρεια παρατηρήσαν οι πατέρες αυτόν τον όν που λέγεται άνθρωπος. Επειδή λέει η καρδία και το εν τη καρδία απειλικρινημένο πνεύμα αεκίνητον εστί, άρα και η αεκίνητος ψυχή εν τη αεκίνητο καρδία ευρίσκεται κατ' ουσίαν και δύναμην ή εν το εγκεφάλου. Θα το πω με δικά μας λόγια. Ο Θεός πλάθοντας στην καρδία, μέσα εκεί στην καρδιά έβαλε ένα πνεύμα. Εδώ το ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος απειλικρινημένο. Απειλικρινημένο στην νεότερη γλώσσα σημαίνει καθαρό, καθαρό πνεύμα, καθάριο. Χωρίς στοιχεία, μεμειγμένο αυτό το πνεύμα. Αυτό λοιπόν το πνεύμα μαζί με την καρδιά δεν έχουν στασιό, θα λέμε. Είναι ακίνητα, συνεχώς κινούνται. Και επειδή κινείται η ψυχή, κινείται και η καρδιά και δημιουργεί έτσι την δύναμη της υπάρξεώς της μέσα στην καρδιά. Και δεν είναι αυτή η δύναμη στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο έρχεται ένα μέρος αυτής της δυνάμεως που είναι η ενέργειά του. Πώς θα το δούμε αυτό καθαρότερα? Αν καθαρίσουμε το πνεύμα μας, τότε θα δούμε μέσα μας να κινείται η καρδιά ευχάριστα. Να έχουμε μια ευχάριστη κατάσταση μέσα μας. Και αυτή η ευχάριστη κατάσταση δεν είναι τελματωμένη. Είναι μια αέναη και συνεχής κίνηση. Είναι αυτό που λέμε χαρά, εφροσύνη. Αυτή λοιπόν η εφροσύνη δεν την αντιλαμβανόμαστε ούτε στον εγκέφαλο ούτε στα πόδια. Μπορεί όλο το σώμα μας, όλη η ψυχή μας να χαίρεται, αλλά ουσιαστικά τη βλέπουμε μέσα στην καρδιά. Να σκυρτά η καρδιά. Και όσο πιο καθαρό είναι το πνεύμα, τόσο πιο καθαρά δείχνει και η καρδιά το στήρτημά της. Ο πατήρ Παΐσιος τι έκανε? Όταν ερχόταν σε επαφή με το Θεό, έπαιρνε τέτοια δύναμη η ψυχή του, που όχι μόνο η φυσική ενέργεια, η καθαρή της ψυχής κινεί το έτσι χαρούμενα, αλλά όταν ερχόταν και το Άγιο Πνεύμα, έπαιρνε τέτοια δύναμη, ώστε φαινόταν ο χτύπος της καρδιάς και έξω από το σώμα του. Και έλεγε χαρακτηριστικά, Θεέ μου, βάλτε αυτή την ενέργεια σε μια μπαταρία, να την παίρνω όποτε θέλω, θα λιώσω όπως το κερί σε μια θερμοκρασία υψηλή. Βλέπετε πώς κινείται ο καθαρός άνθρωπος, που εμείς ούτε καν έχουμε ας πούμε ιδέα γι' αυτό. Εμείς τι ιδέα έχουμε? Έχουμε το αντίθετο ακριβώς. Όταν το πνεύμα μας αναμειχθεί με κάτι άλλο ακάθαρτο, τότε αντί για ακινησία έχουμε δυσκινησία. Όπως ένα καθαρό νερό, άμα του βάλουμε μια μελάνη μέσα, αμέσως χάνει τη φυσικότητά του, την καθαρότητά του, χάνει τη διαφάνειά του, χάνεται ο νους, δεν μπορεί να δει καλά, το μάτι δηλαδή δεν μπορεί να δει καλά μέσα στο θολό νερό, έτσι χάνει το νους σε μια τέτοια ακάθαρτη καρδιά και αντί να φωτίζεται ο νους, σκοτίζεται. Ο σκοτισμός του νους είναι αποτέλεσμα της πεπλανημένης καρδίας, δηλαδή της καρδιάς που έχει πλανηθεί και μπήκε μέσα στο βόρβορο της αμαρτίας. Όσο πιο παχιά είναι η αμαρτία που κάνουμε, τόσο πιο δυσκίνητη είναι. Γι' αυτό και μερικοί άνθρωποι που αμαρτάνουν πολύ και η καρδιά τους είναι κολλημένη, θα λέγαμε, στις αμαρτίες, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Θέλουν να κοιμούνται συνεχώς και να ρεμβάζουν και να πίνουν και να τρώνε και τίποτα άλλο. Δεν έχουν όρεση για καμιά δημιουργία. Όλη η φύση τους, ξεκινώντας από την καρδιά, είναι αθρανής, είναι δυσκίνητη. Αυτό λοιπόν το απειλικρινισμένο πνεύμα, όσο πιο καθαρό το τηρούμε, τόσο πιο όμορφη φτιάχνουμε την καρδιά μας, τόσο πιο χαρούμενη τη φτιάχνουμε την καρδιά μας. Και να, εδώ βρήκε ο Θεός τον τρόπο για να μένει η ψυχή μας καθαρή. Ήξερε ότι η πτώση δημιούργησε αυτή τη δυσκινησία. Η δυσκινησία έφτασε μέχρι τη νεκρότητα. Η νεκρότητα του σώματος και της ψυχής επετελέστη με την αμαρτία. Σιγά σιγά έφτασε στη φθορά. Όταν έπεσε ο άνθρωπος, αντιλήφθηκε αυτή την αλλίωση που υπέστη προς το χειρότερο. Εάν δεν έπεφτε,
ο άνθρωπος θα αντιλαμβανόταν την άλλη καλή αλλίωση που θα πήγαινε προς το Θεό. Δηλαδή η καρδιά του θα είχε τέτοια πρόοδο ώστε θα άνοιγε, θα πλάτινε και θα έφτανε μέχρι το Θεό. Ο νους λοιπόν του ανθρώπου έχει αυτή τη δυνατότητα να συλλαμβάνει το Θεό. Γι' αυτό είναι μεγάλος κόσμος. Να συλλαμβάνει το Θεό και να μην τον παίρνει και τον κατέχει, γιατί δεν κατέχει το Θεός, αλλά να μετέχει ο νους του ανθρώπου στο Θεό και να γίνεται Θεός χωρίς να καταλαβαίνει. Να παίρνει στοιχεία θεότητος και να πλατείνεται και να φτάνει μέσα στον ουρανό. Αυτό είναι Θεός. Δεν έχουμε εμπειρία αυτής της καταστάσεως, την έχουν οι Άγιοι περισσότερο, αλλά εμείς σαν χριστιανοί μπορούμε να αντιληφθούμε από εξόνυχος το λέοντα, από κάποια μικρά και απλά που αισθανόμαστε όταν εξομολογούμαστε, όταν κοινωνούμε, όταν προσευχόμαστε. Κυρίως η προσευχή δίνει αυτή τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπαίνει χάρη στο Θεό μέσα και να τον πλουτίζει και να τον πλατείνει. Αυτό είναι λοιπόν το κέντρο, το φυσικό όπως λέμε. Είπα και κάτι από το υπερφυσικό, θα επανέλθουμε. Θα δούμε τώρα το παραφυσικό ποιο είναι. Πώς η καρδιά ενεργεί παραφυσικά. Όλα τα πάθη, λένε οι πατέρες, και οι ρίζες και οι αρχές όλων των παραφύσεων ενεργειών βρίσκονται στην καρδιά. Όταν έπεσε ο άνθρωπος, έφυγε το πνεύμα. Ξέρετε, ο Θεός έπλεσε τον άνθρωπο, έπλεσε το σώμα και την ψυχή και έδωσε και το πνεύμα βοηθών καταθών. Η ενέργεια του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου μέσα στον άνθρωπο ήταν να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε με τη θέση του ανθρώπου να φτάσει, ώστε ο Υιός και ο Λόγος του Θεού να σαρκωθεί κάποτε και να γίνει άνθρωπος. Έστω και αν δεν έπεφτε. Η σάρκωση που γιορτάζουμε μεθαύριο δεν είναι απαραίτητα για την πτώση του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα συμβάν που περιλαμβάνεται μέσα στο απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστον μυστήριο. Λένε πολλοί πατέρες ότι ο Θεός θα εισαρκούτο κι αν ο άνθρωπος δεν έπεφτε. Γιατί? Διότι έπρεπε να ξεπεραστεί η φυσική του δύναμη, να φτάσει ως την νοερά, να φτάσει ως τον Θεό. Δια του Θεού όμως να γίνει αυτή η θέωση. Ο άνθρωπος επλανήθη, την πάτησε που λέμε, άκουσε τον διάβολο που του είπε ο Θεός εκορόιδεψε, φοβήθηκε μη γίνεις και εσύ Θεός, γι' αυτό σου απαγόρευσε την τροφή. Έπεσε στην απάτη του πονηρού και για μια στιγμή αντιλήφθηκε, αντί να βλέπει μέσα του ότι γίνεται Θεός, είδε ότι ήταν γυμνός. Και τότε το κατάλαβε. Αλλά τότε ήταν αργά, γιατί, διότι όταν πέφτεις σε μια τέτοια αποστασία κανείς, μάλιστα ο πρώτος Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος που δεν είχε πείρα τέτοιας καταστάσεως, επαγιώθηκε αμέσως προς αυτή την κατάσταση, δεν μπορούσε να μετανοήσει. Γι' αυτό του έδωσε ευκαιρία και αφορμή ο Θεός να μετανοήσει. Αν μετανοούσε, θα τον δεχόταν ο Θεός. Αλλά δεν μπόρεσε να μετανοήσει. Γιατί? Διότι ο ένας έδινε την ευθύνη στον άλλον και δεν αντιλήφθηκε την ευθύνη στον εαυτό του. Ο Αδάμ είπε η Εύα, η Εύα είπε όφης και ούτω καθεξής. Και ο Θεός μετά τους εγκατέλειψε το πνεύμα που βρίσκονταν μέσα του και τότε το υποσχέθηκε στον Αδάμ ότι κάποτε θα έρθει κάποιος που θα σε λυτρώσει. Ελύτρωση λοιπόν όσον αφορά τα πάθη μας, την νεκρότητά μας, γίνεται από τον Χριστό δια του Σταυρού, λένε οι πατέρες. Ο Χριστός θα ερχόταν, θα γινόταν άνθρωπος, αλλά αν δεν έπεφτε ο άνθρωπος δεν ήταν ανάγκη να πεθάνει, να πληρώσει εκείνος δηλαδή για μας. Ήρθε όμως από τα άχρητα αίματα της Παναγίας, σαρκώθηκε και έδωσε και την υπέρβαση των παθών, έβαλε μέσα στον άνθρωπο τη δύναμη της θεότητος και υπερεύει και την παθολογική ζωή, αλλά και υπερεύει και τη φυσιολογική ζωή. Γι' αυτό ο Θεός, ο Χριστός, όταν πήρε την ανθρώπινη φύση, χωρίς αμαρτία, πήρε όμως το τραύμα της φύσεως. Πήρε επάνω του όλη την τραυματισμένη ανθρώπινη ύπαρξη. Και ο λόγος που δεν πήρε την ενοχή, πήρε την ύπαρξη την τραυματισμένη και ο λόγος που την πήρε να την θεραπεύσει. Μέχρι που να έρθει η Ανάσταση, ο Χριστός έφερε αυτά τα αδιάβλητα, όπως λέμε, πάθη. Αυτά τα αδιάβλητα πάθη ήταν μια προσπάθεια του Θεού να λυτρώσει τον άνθρωπο από το αποτέλεσμα της αμαρτίας.
Και αυτό μπορούσε να το κάνει μόνο ένας ο οποίος δεν είχε κληρονομημένη την αμαρτία, που ήταν ο Χριστός. Και πλήρωσε Εκείνος για τον άνθρωπο και ανέστησε τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση δηλαδή, και δημιούργησε την Εκκλησία, δημιούργησε το σώμα του. Το σώμα του δεν είναι τίποτα άλλο, είναι εκείνο το στοιχείο που όλοι έχουμε μέρος μέσα. Όπως λέει ο Γρηγόριος, όλοι έχουμε ένα μόριο μέσα στο σώμα του Χριστού. Γιατί το σώμα του Χριστού είμαστε όλοι εμείς, όλη η ανθρώπινη φύση. Και το κάθε πρόσωπο που φέρει την ανθρώπινη φύση προσωπικά, έχει την κληρονομιά του μέσα στο σώμα του Χριστού. Βρέθηκε το φάρμακο, θεραπεύτηκε η ανθρώπινη φύση, μέλη να θεραπευτεί ο καθένας από εμάς, όταν θελήσουμε να πάρουμε το φάρμακο, θεραπευτούμε. Και ποιο είναι το φάρμακο? Είναι το ίδιο το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι μια κατάσταση που οι σύγχρονοι χριστιανοί πολλές φορές την απολαμβάνουν, την δέχονται, αλλά δεν την ξέρουν. Οι πατέρες παλιά ερμήνευαν ακριβώς, με λεπτομέρειες, όλα τα μυστήρια της αρκώσεως και της θείας οικονομίας του Χριστού. Τα ερμήνευαν για να τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, για να μετέχουν στην ιστορική διαδρομή τους, να μετέχουν σε αυτά. Εκ της καρδίας λοιπόν, την ώρα που έφυγε το πνεύμα, μπήκε το πάθος. Μπήκε αυτό που λέει ο Μάξιμος, η ζωή των παθών, που δεν την είχε κληρονομήσει, δεν την είχε δημιουργήσει ο Θεός. Και κατέχει το κέντρο της καρδιάς αυτή η ζωή. Έφτασε μέχρι το μεδούλι μας ο διάβολος, μέχρι το DNA μας. Και δημιούργησε μια τέτοια ζωή ώστε να επιβληθεί πάνω στη φυσική ζωή, πάνω στο σώμα και πάνω στην ψυχή. Και βλέπετε, όταν ενεργεί ένα πάθος μέσα μας, δεν μπορεί το σώμα μας και η ψυχή μας να το υποτάξει. Ποιος μπόρεσε να νικήσει ανθρωπίνως ένα πάθος? Κανένας. Το λένε σαφώς οι γραφές και οι πατέρες. Την αμαρτία κανείς δεν μπόρεσε να την εκκριζώσει από τον άνθρωπο. Ποιος την εκκριζώσε μόνο? Μόνο ο Θεός. Τα αμαρτία και τα άλλα δύο κακά, που είναι ο θάνατος και ο διάβολος. Κανείς δεν μπορούσε να διώξει τον διάβολο. Πώς τον έδιωξε? Βάζοντας μέσα στην καρδιά πλέον τον ίδιο τον εαυτό του. Πώς μπήκε μέσα στην καρδιά, σαν τσιπ μέσα στην καρδιά μας ο Χριστός? Με το βάπτισμα. Μπαίνει και η ενέργεια του πνεύματος με το χρίσμα, και οπότε κατέχουν το κέντρο της καρδιάς πλέον οι δυνάμεις του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να θελήσει και να συνεργαστεί με τον Θεό, ο οποίος βρίσκεται πλέον μέσα και δεν είναι έξω. Δεν χρειάζεται να πηδήξουμε το να βρούμε τον Θεό. Πρέπει να κάνουμε μια βιδοσκόπηση για να αντιληφθούμε πού είναι ο Θεός. Και όλη η αγωνιστική μας διάθεση πρέπει να είναι αυτή. Να εισερχόμαστε στο θάλαμο της καρδιάς μας να συναντούμε τον Θεό. Ο Θεός λέει και η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη. Και αυτή η Βασιλεία πρέπει να την ανακαλύπτει ο καθένας πλέον. Αν δεν την ανακαλύπτει και την επιχώρησε συνεχώς με αμαρτίες, τότε μένει ανενέργητο στο βάθος ψυχής μας, δεν φεύγει. Έτσι, ο βαπτισμένος άνθρωπος είναι άπαξ βαπτισμένος, δεν ξαναβαπτίζεται. Μία πίστη, είσαι ο Κύριος, ένα το βάπτισμα. Μην κοιτάτε που πολλοί θέλουν πολλά βαπτίσματα. Ένα το ορθόδοξο βάπτισμα, το οποίο το κληρονομούμε από τους Αποστόλους. Έτσι, αυτό μένει και δεν εξαλείφεται με τίποτα. Πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί? Όταν αρχίσουμε και αγωνιζόμαστε με τα πάθη μας, σαν σε εχθρούς. Με τη βοήθεια του Θεού λοιπόν είναι εύκολη η εκκρίζωση των παθών. Λέει ο Άγιος Μακάριος ότι εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον του διαβόλου την ώρα που αγωνίζεται και παλεύει εκείνος εναντίον μας. Αυτό είναι το έργο μας. Να παλεύουμε και να αντιπαλαιόμεθα. Συνέχεια. Λοιπόν, μέχρι εκεί είναι η δική μας προσπάθεια. Ποτέ όμως δεν μπορούμε να πούμε στον διάβολο φύγει από μέσα μας. Το γάρ εκριζώσε το κακό του Θεού έστι. Πρέπει να μπει ο Θεός, να συναρθούμε με τον Θεό και να δούμε το υπερφυσικό αυτό το στοιχείο που θα δούμε παρακάτω. Εκ της καρδίας έκτοτε εξέρχονται διαλογισμοί, πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Τα αυτά εσύ τα γίνονται των άνθρωπων, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Όταν το ακάθατο πνεύμα, να το δούμε τώρα πώς το βλέπουμε στις γραφές, έτσι. Όταν το ακάθατο πνεύμα εξέλθει και εισέλθουν κατοικεί εκεί. Εξέλθει και φύγει στις ερήμους. Μετά εισέλθουν και κατοικεί εκεί. Πού? Εις την καρδία, εις τον έσω άνθρωπον, λέει το Ευαγγέλιο. Ήλυθες, λέει ο Γρηγόριος ένα ποίημά του, ήλυθες άφθης έμυγε δολοπλόκε, ως εννοήθες, βένθος εμείς καρδίας, ένδοθη βοσκόμενος. Ήρθες, λέει, δολοπλόκε, διάβολε,
όπως εσύ το σκέφτηκες και μπήκες στο βάθος της καρδιάς, εκεί βόστης μέσα στην καρδιά μου. Βλέπετε πώς βόστη ο διάβολος και πώς βόστη τα προβατά του, τα πάθη μας. Ο Άγιος Μακάριος λέει, άβυσος γαρεστεί και ακατάληπτος η καρδία, εάν τον έρποντα και εμφολεύοντα όφεν, τον εχμολουτίζοντα νουν το νουν σου, δια της αμαρτίας φωνεύσεις, κάφχισε το Θεό περί καθαρότητος. Τι κάθεσαι κομπάζεις, λέει, ότι εσύ είσαι καθαρός. Αν μπορέσεις, λέει, τον έρποντα όφη και αυτό που φωλιάζει μέσα στην καρδιά σου και σε εχμαλωτίζει και σε εχμαλωτίζει το νου, αν μπορεί να τον φωνεύσεις, τότε να καυχάσαι μπροστά στο Θεό. Αλλά επειδή όμως δεν μπορείς να τον φωνεύεις, τότε να ταπεινώνεσαι ως ενδεής και αμαρτωλός, ως έχουν ανάγκη και ότι είσαι αμαρτωλός. Υπέρ των κρυφίων σου έσω δεόμενος στο Θεό, τότε να προσεύχεις στο Θεό, γιατί μόνο εκείνος μπορεί να σου βγάλει το διάβολο από μέσα σου. Ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο, ο Θεός βλέπει στην καρδιά. Και αν αυτή είναι γεμάτη ρυπαρούς, υπονηρούς λογισμούς, ο άνθρωπος εκείνος γίνεται άξιος θείας αποστροφής, λέει ο Άγιος Παλαμάς. Άμα γεμίσουμε την καρδιά μας με τα πάθη, τότε ο Θεός αποστρέφεται. Εμείς προσευχόμαστε και λέμε, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου. Εμείς είμαστε παιδιά σου. Οι αμαρτίες μας δεν είναι παιδιά σου. Από εκεί να αποστρέφεσαι, από εμάς όμως μην αποστρέφεσαι. Γι' αυτό και ο Θεός τον αμαρτωλό τον αγαπά, αλλά την αμαρτία δεν την αγαπά. Και εμείς έτσι να κάνουμε. Όταν έρχεται η κρίση στο λογισμό μας για τον άλλον άνθρωπο, το πάθος του θα το μισούμε. Τον άνθρωπο όχι όμως. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε αληθινή κοινωνία. Όλοι οι πατέρες λοιπόν και οι γραφές μιλάνε κατά τον ίδιο τρόπο. Και έχουμε τώρα και το υπερφυσικό. Η υπερφυσική χάρη του Θεού που λάβαμε κατά το βάπτισμα, ως εις καθέδραν και θρόνων βρίσκεται στην καρδιά. Έρχεται σαν σε θρόνο και κάθεται στην καρδιά. Πώς το μαρτυρούν οι γραφές. Δόσμιε συν καρδίαν, λένε οι παροιμίες. Η βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη, λέει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο. Εξαπέστειν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον αβά ο πατήρ. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος το λέει με δύο λέξεις, και με τα εβραϊκά και με τα ελληνικά. Σαν να λέει πατέρα μου, πατέρα μου. Αβά είναι στα εβραϊκά, πατήρ είναι στα ελληνικά. Κράζει το πνεύμα το Άγιο, κραυγή μεγάλη όταν μπει μέσα στον άνθρωπο. Αβά ο πατήρ. Αυτό είναι αυτό το στήθημα που σας είπα της καθαρότητας. Όταν μπήκε το πνεύμα το Άγιο μέσα στους Αποστόλους και όταν μπαίνει μέσα στους Αγίους, ξέρετε, ανοίγει διάπλατα το νου και καταξιώνει τον άνθρωπο μυστηρίων υπερτάτων που δεν μπορούμε εμείς ούτε καν να τα διανοηθούμε. Πώς είπε ο Απόστολος Παύλος όταν έφτασε ως τριτού ουρανού. Πήγε να εξηγήσει τι είδε και τι άκουσε και στάθηκε μόνο να πει ότι επί καρδίαν ανθρώπου κανέβη. Δεν μπήκε στην καρδιά ποτέ τέτοια αντίληψη που αντιλήφθηκα όταν έφτασα έως τρίτου ουρανού. Εξαπέστειλε λοιπόν ο Θεός το πνεύμα του και μπήκε στην καρδιά μας. Ή να δω ημίν κατά τον πλούτο της δόξης αυτού δυνάμει κρατεωθήρε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον. Κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν της καρδίας ημών, λέει και προς τους Εφεσίους. Δει για ένα πλούτο ο Θεός λέει, τέτοιο πλούτο που δημιουργεί ένα κράτος μέσα στον άνθρωπο. Και τον άνθρωπο τον φτιάχνει δυνατόν με υπερφυσικές δυνάμεις. Και αυτός ο πλούτος είναι μετά από την πίστη μας στον Θεό το Πνεύμα το Άγιο που έρχεται μέσα στην καρδιά μας. Το λένε οι γραφές, το λένε και οι πατέρες. Η καρδία, λέει ο Άγιος Μακάριος, ηγεμονεύει όλου του οργάνου και επάν κατάσχει τας νομάς της καρδίας η χάρης, βασιλεύει όλων των λογισμών και των μελών. Εκεί γαρεστεί ο νους και πάντες οι λογισμοί της ψυχής. Όταν λέει έρθει η χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο, τότε τον κατέχει, τον συλλαμβάνει, θα λέγαμε. Τον καλύπτει, τον γεμίζει, τον πλουτίζει και βασιλεύει πάνω στους λογισμούς. Πού να έρθει λογισμός στραβός, πού να έρθει μίσος, πού να έρθει αντιδικία, πού να έρθει πορνεία, πού να έρθουν δυνάμεις φυσικές και παραφυσικές. Πού να ενεργήσουν, ακόμη και οι δυνάμεις οι φυσικές δεν ενεργούν. Ακόμη και τα μάτια βλέπουν διαφορετικά. Ακόμη και τα αυτιά ακούνε άρρητα ρήματα.
ακόμη και όλος ο οργανισμός του ανθρώπου πλήττεται, θα λέγαμε, από το πλήγμα αυτό της Θείας Χάριτος. «Ιδού ουρανός έσωθέν σου», λέει ο Άγιος Ισάκ, «ή καθαρός έσαι». Εάν είσαι καθαρός, μπαίνει όλος ο ουρανός μέσα σου. Όλη αυτή η κτήση. Έλεγε ο Άγιος Μάξιμος, ο Θεός έπλεσε τον άνθρωπο δια του Θεού με δύο μεγάλα χέρια. Το ένα να σαλεύει σε όλη την ορατή κτήση και να ερευνά την κτήση, και το άλλο να σαλεύει σε όλη την νοητή κτήση. Πήγε κάποτε ο Άγιος Πορφύριος, ο πατήρ Πορφύριος, στο αστεροσκοπείο εδώ στην Αθήνα και έβλεπε, του δείχνανε οι επιστήμονες, τους πλανήτες. Και εκεί που έβλεπε τους πλανήτες, έτσι χαριετιζόμενος, λέει, «Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο πλανήτης στα δεξιά έχει», λέει, «μεγαλύτερη ραδιενέργεια από ό,τι στα αριστερά». Ποιος του τα είπε αυτά? Έφτανε, λέει, ο νους του στους κενεώνες των άστρων, μέσα στα κενά των άστρων. Και μόνο αυτό, έφταναν οι νόες των Αγίων μέσα στον αόρατο κόσμο και έβλεπαν άρρητα ρήματα. Αυτός ο αόρατος κόσμος εκάλυπτε το νου τους και την καρδιά τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εκφράζονται, να μην μπορούν να εκφράζονται. Πήγε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος να εκφράσει τον αόρατο κόσμο, τη Βασιλεία του Θεού, και το εξέφρασε με στοιχεία ανθρώπινα. Και όταν τα διαβάζουμε, περισσότερο σαν παραμυθάκια φέρονται και όχι σαν πραγματικότητες. Μόνο όσοι έχουν εμπειρία αυτού του πράγματος καταλαβαίνουν τι είναι η πόλη σε μεγάλη ουράνια, που την χαρακτηρίζει με τα πιο ωραία, ας πούμε, μέταλλα που έχει η γη. Ποιος είναι ο θρόνος που βρίσκεται ανάμεσα σε όλη αυτή την πολιτεία? Όλα αυτά δεν μπορεί να τα ερμηνεύσει κανείς με κοινόν πλούν, γι' αυτό και οι πατέρες δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν όλη την αποκάλυψη που παρουσιάζει αυτά τα πράγματα. Άγιοι όμως που μπόρεσαν να μπουν σε αυτόν τον χώρο, είδαν, αντιλήφθηκαν, προσπάθησαν να πούν πού, σε εκείνους που είχαν ανάλογες εμπειρίες. Στους άλλους αισιόπησαν. Και είναι σιωπηλή η διδασκαλία τους. Απλώς δείχνουν, ας πούμε, αυτό το μεγαλείο της ψυχής τους με τις φυσικές ενέργειες εδώ στη γη. Σπούδασον λοιπόν εσελθήν στο ταμείο σου, ένδοθεν, να πούμε το προηγούμενο, «Ιδού ουρανός έσωθέν σου ή καθαρός ή». Εάν είσαι καθαρός, ο ουρανός έρχεται μέσα σου. «Και σε αυτό όψε τους αγγέλους, συν το φωτί αυτών και τον δεσπότην αυτών με ταυτών». Και μέσα σου, λέει, θα δεις και τους αγγέλους και τη φωτεινότητά τους, αλλά και τον δεσπότην αυτών, των αγγέλων δηλαδή, με ταυτών. Όλος ο ουράνιος κόσμος θα έρθει μέσα σου. Σπούδασον εσελθήν στο ταμείο σου, το ένδοθεν, και όψε το ταμείο το ουράνιον. Σπούδασε, λέει, να είναι ωραία προσευχή εδώ. Να μπεις μέσα στο ταμείο σου και τότε θα αντιληφθείς το ταμείο το ουράνιον. Εν γαρεστεί τούτο κακίνο. Ένα είναι και τούτο και εκείνο. Ένα και το ουράνιο και το ταμείο που είναι μέσα σου, δηλαδή ο Θεός που είναι μέσα σου, και το ουράνιο ταμείο που είναι ο θρόνος του Θεού. Εν γαρεστεί. Αυτά είναι ένα. Και απλώς ο Θεός με χωρισμό αχώριστο έβαλε μέσα στο χρόνο και στο κτιστό το άκτιστο και το αιώνιο. «Εγώ», λέει, «εκ των θείων γραφών», λέει ο Άγιος Διάδοχος, «και εξ αυτού του νου της αισθήσεως κατήλυφα», γνώρισα και κατάλαβα, λέει, από τις γραφές και από την εμπειρία μου, τι κατάλαβα? Ότι πρόμεν του Αγίου Βαπτίσματος έξωθεν η χάρις προς τα καλά προτρέπεται την ψυχή. Πριν από το Αγίο Βάπτισμα η χάρις κάνει διδασκαλία και προτροπή έξω από τον άνθρωπο και το υποδεικνύει τι να κάνει. «Ο δε σατανάς εν της αυτής εμφολεύει βάθηση». Ο δε σατανάς εμφολεύει στο βάθος της καρδιάς. «Από δε της ώρας ενή αναγεννόμεθα», την ώρα που βαπτιζόμεθα, «έξωθεν μεν ο δαίμον γίνεται, έσωθεν δε η χάρις». Μπαίνει μέσα η χάρις και ο δαίμον έξω. Και ο διάβολος δεν έχει εξουσία του βάθους της καρδιάς μας πλέον. Πού ενεργεί, όπως λένε οι πατέρες? Γύρω από την καρδιά, στο περικάρδιο της καρδίας και γύρω από τον άνθρωπο, και προσπαθεί να του χώσει αυτή τη μεγάλη δύναμη. Θυμάστε όταν έγινε αυτή η έκρηξη του Τσερνομπίλ,
για να μπορέσουν να φημώσουν την τεράστια δύναμη που είχε η ραδιενέργεια που είχαν μέσα, έβαλαν τσιμέντα συνέχεια από πάνω και δεν μπορούσαν να την δαμάσουν. Μια τέτοια δύναμη θα φανταστείτε μέσα στην ψυχή μας έχει βάλει ο Θεός και ο διάβολος προσπαθεί να τη χώσει συνεχώς με τα έργα τα δικά μας. Γι' αυτό να κάνουμε προσπάθεια να αποχωματώνουμε την καρδιά μας για να ανακαλύπτουμε αυτό το μεγαλείο. Εκεί δίσκοπιν ή ενέγραψαν οι χάρες του πνεύματος νόμους. Εκεί λέει να σκοπεύουμε. Εφόσον ήρθε η χάρις μέσα μας, εκεί να σκοπεύουμε στη ζωή μας. Πού? Εν το ηγεμονικό οργάνο. Ποιο είναι το ηγεμονικό όργανο, αυτό που ηγεμονεύει? Εν το της χάριτος θρόνο. Ποιος είναι αυτός της χάριτος ο θρόνος? Όπου ο νους και οι λογισμοί πάντες της ψυχής. Πού είναι αυτοί όλοι? Εν την καρδία δηλαδή. Μέσα στην καρδιά. Το διδάσκουν και οι υπόλοιποι πατέρες, να μην σας ταλαιπωρώ. Εμείς τώρα πρέπει να κάνουμε μια εργασία, να βρούμε αυτό τον πλούτο. Να βρούμε αυτή τη δόξα του ανθρώπου. Η δόξα του ανθρώπου, λένε οι γραφές, θα φανερωθεί πότε? Όταν φανερωθεί ο Υιός εν δόξη. Όταν ο Χριστός έρθει εν δόξη και πάρει τους δικούς του ανθρώπους δίπλα του, τότε θα φανερωθεί η δόξα του ανθρώπου, το μεγαλείο δηλαδή του ανθρώπου. Εμείς πρέπει να το αντιληφθούμε από τώρα, να κάνουμε κάποια εργασία, να μπούμε μέσα στη διαδικασία, να αρχίσει κάποτε ο νους μας να στρέφει προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να βρει ένα στοιχείο ο Θεός να μας παραλάβει, εμείς να προσφέρουμε το ένα και να προσφέρουμε τα 99, για να μπούμε κι εμείς μέσα στον χώρο του Θεού. Λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο, να μπούμε μέσα στο θέμα της πίστης, να δημιουργήσουμε σχέση με τον Θεό, και αυτή η σχέση θα μας φέρει μια χαρά, όχι απλή χαρά που φέρουν οι δυνάμεις του κόσμου τούτου, που έρχεται και φεύγει, αλλά μια χαρά πλεισμονής, πληθωρική χαρά, ένα περίσσευμα χαράς. Και αυτή η χαρά, λέει, τι θα κάνει? Αμέσως θα σου ανοίξει την πόρτα της ελπίδος. Μόλις ανοίξει η πόρτα της ελπίδος και καταλάβεις ότι κάπου αλλού είναι προορισμένη η ψυχή σου, τότε δεν σε βάλει ο Θεός μέσα στον χώρο του Αγίου Πνεύματος. Ο χώρος του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα στην καρδιά μας αρχικά και εν συνεχεία ετοιμάζεται να μπει στο μεγάλο χώρο του ουρανού. Πρέπει να γίνει η αφύπνιση αυτής της καρδιάς. Αρχικά με την εξής ενέργεια, με τη μνήμη του θανάτου και την πίστη στην αιωνιότητα. Αρχίσουμε να το πιστεύουμε ότι θνητοί εσμέν, είμαστε θνητοί, σήμερα είμαστε, αύριο φεύγουμε, και ότι δεν τελειώνει η ζωή μας με το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα συμβάν τραγικό για τον άνθρωπο, είναι μια πληγή. Δεν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο για το θάνατο. Θάνατον, λένε οι πατέρες, ούτε πίεσε ο Θεός. Εμείς βρήκαμε το θάνατο. Ο Θεός πλάθε τη ζωή και πρέπει να μπαίνει, εφόσον μνημονεύουμε το θάνατο, πρέπει να μπαίνει ο νους μας στη ζωή πλέον. Ποια είναι η ζωή? Αυτό που χάρισε ο Θεός. Ήρθε ένα ζωή να έχετε και περισσόν ζωής. Η ζωή που χάρισε ο Θεός σε εμάς είναι η ζωή, η φυσική πρώτα αρχικά. Και το περισσόν ζωής είναι αυτή η ζωή επέραντη του ουρανού. Ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του Μαρτωλού. Δεν θέλει τον θάνατο. Όσο επιστρέψει και ζει να τον. Κατεργάζεται τα πάντα, λέει, όσο επιστρέψει τον ασεβήν από τη σοδού αυτού και ζει αυτόν, λέει ο Ζεκίλ. Τα πάντα κατεργάζεται ο Θεός για να δώσει στον άνθρωπο πληροφορία να επιστρέψει στη ζωή και να μην βαδίζει την οδό του θανάτου. Η θέα του θανάτου μας διανοίγει τα μάτια της ψυχής και κατανοούμε την ροή των παρόντων και την ματαιότητα. Όταν μνημονεύουμε το θάνατο, αμέσως δεν στεκόμαστε στα παρόντα σαν σε μόνιμα. Αμέσως έρχεται η ροή και λέμε, αυτά φεύγουν. Κάπου εγώ να σταθώ για να μπορέσω να αναμένω μόνιμα. Δεν μπορώ να βάλω τη σκάλα να ανέβω ψηλά πάνω σε ένα λεωφορείο. Το λεωφορείο έρχεται και φεύγει και εγώ θα πέσω κάτω. Πρέπει να τη βάλω κάπου που να ανεβαίνω συνεχώς. Και αυτό το κάπου είναι η καρδιά μας, δηλαδή ο Θεός που βρίσκεται μέσα μας. Τον αγωνιστή χριστιανό δεν τον απογοητεύει η μνήμη του θανάτου. Έτσι, μην νομίζετε ότι όταν μνημονεύετε το θάνατο θα σας φέρθει απογοήτευση. Η απογοήτευση, η θανατηφόρα πότε έρχεται? Όταν βιώνουμε το θάνατο. Και βίωση θανάτου είναι η διάπραξη των αμαρτιών. Είναι ο μερικός θάνατος η διάπραξη των αμαρτιών.
Η μνήμη του θανάτου δίνει μια παρουσία του ζώντος Θεού και αρχίζει η καρδιά να αναζητά για να γεμίσει από ζωή. Γιατί την ώρα που μνημονεύει το θάνατο, αντιλαμβάνεται ότι κάπου πρέπει να έρθει ζωή και χτυπάει την πόρτα του Θεού και αναζητά να γεμίσει την καρδιά του. Να του διαιωνίσει όλα όσα γνώρισε και αγάπησε. Όσα γνώρισε για το Θεό και αγαπούσε, να το αναγνωρίσει με την προσευχή και με την μνήμη του θανάτου. Αν αποδεχθεί την Ευαγγελική Αποκάλυψη ότι ο Χριστός είναι νικητής του θανάτου και ταυτοχρόνως αιώνιο ζωή, έτσι, και ο νικητής του θανάτου αλλά και αιώνιο ζωή, ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ενώνει το νου με την καρδιά και βιώνει την αιωνιότητα από τον κόσμο αυτό. Έτσι οι Άγιοι ζουν χαρούμενα. Γιατί, διότι μπαίνουν μέσα στη ζωή του Θεού από τώρα. Και λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας ένα πολύ φοβερό πράγμα. Αν κανείς δεν νιώσει έστω και λίγη εμπειρία τη ζωή του Θεού εδώ στη γη, μην περιμένει να τη νιώσει τον ουρανό. Η κόλαση, ξέρετε τι είναι. Εμείς να χαιρόμαστε μετά της γης και όταν φεύγουμε από εδώ, ο Θεός να μας δίνει τα του ουρανού, εμείς να αναζητάμε τα της γης στον ουρανό και να μην τα βρίσκουμε και ο Θεός να μας δίνει τα του ουρανού σε εμάς που να μην μπορούμε να το προσλαμβάνουμε, και αυτό είναι η κόλαση. Είναι ένα μαρτύριο, να μην μπορεί να χαίρεται ο άνθρωπος στον ουρανό. Όσο είναι στη γη, τουλάχιστον απολαμβάνει κάτι. Όταν φεύγει από εδώ, δεν μπορεί να τα βρει αυτά που απολαμβάνει εδώ στον ουρανό. Πρέπει να έχει μια συγγένεια από εδώ υποστεί ο άνθρωπος. Και αυτή η συγγένεια πρέπει να την γνωρίσει ο Θεός, να είναι γνωστός του Θεού ο άνθρωπος, ώστε να του πει ευδού λέγαθε, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω είσαι θες την χαρά του Κυρίου σου. Αν αποδεχθεί αυτή την Ευαγγελική Αποκάλυψη ότι είναι νικητής του θανάτου και ταυτόχρονα σε αιώνια ζωή, ελκύει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ενώνει τον με την καρδιά και βιώνει την αιωνιότητα από τον κόσμο αυτόν. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Αυτά που ξέρουμε, αν σας τα πω κι εγώ όμως, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Εάν νικήσει την υπερηφάνεια και διψήσει μέσα του να αποβάλει πάσαν ρηπαρίαν και περίσσιαν κακίας, έτσι, ποιος δεν μπορεί να βγάλει από μέσα την κακία? Ο υπερήφανος, ο ναρκισσιστής. Ο ναρκισσιστής έχει φτιάξει έναν εαυτό τέτοιο ώστε να τον αξιολογούν οι άνθρωποι. Και δεν μπορεί να σπάσει αυτό το ένδυμα του ναρκισσισμού για να φανερωθεί πίσω από εκεί τι ρεπαρότητα υπάρχει. Ο ταπεινός όμως σχίζει αυτό το ένδυμα. Εισέρχεται ταπεινά στο πεταρχείλι του πνευματικού, ανοίγει την καρδιά, βγάζει από μέσα όλη τη ρεπαρότητα που έχει και αμέσως απαλλάσσεται. Και μόνο να εκμυστερευτούμε το λογισμό μας και μόνο να το εκμυστερευτούμε, πολύ περισσότερο να μας διαβάσει και την ευχή, τότε αρχίζει η καρδιά να ζει κατά Θεόν, να ζει μια χαρά μεγάλη. Ήρθε ένας τραπεζικός μια μέρα, μεγάλος, όχι πολύ μεγάλος, ήταν υπάλληλος στην τράπεζα και ήρθε να εξομολογηθεί. Δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ. Συζητούσαμε και σιγά σιγά του τράβαγα όλα τα αμαρτήματα. Μετά από μια εβδομάδα ξαναήρθε και μου λέει, «Βρε πάτερ, τι μου έκανες, τι σου έκανα?» Να ξέρεις, λέω, ότι εγώ είχα να νιώσω χαρά από τα 7 μου χρόνια. Σαν να μου πήρες κάτι από μέσα μου και σαν να μου έβαλες κάτι άλλο. Δεν στο πήρα εγώ, ούτε σου έβαλα εγώ. Εσύ το έκανες αυτό. Άνοιξε στην καρδιά σου, έφυγε ο δαίμον που κρύβεταν μέσα κάτω από την πλάκα του λογισμού σου και φεύγοντας ο δαίμον ήρθε η χάρη. Ταυτοχρόνως έρχεται η χάρη μόλις φεύγει ο δαίμον. Είναι όπως σε ένα δωμάτιο που έχουμε πολλά υλικά, εκτοξεύουμε τον αέρα, το βγάζουμε από το δωμάτιο. Όσο αφαιρούμε υλικά, τόσο έρχεται ταυτοχρόνως ο αέρας μέσα. Έρχεται η χάρη απότομα. Έτσι θέλει ο Θεός. Αγαπά να μένει μέσα στον άνθρωπο. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι διώχνουμε τον Θεό. Εάν λοιπόν νικήσει την υπερηφάνεια και αρχίζει να καταλαβαίνει την κακία του, τότε απαλλάσσεται η απολυθωμένη καρδιά από τα τραύματα του νου που προκάλεσαν οι αμαρτίες και με την εσχήνη της εξαγορεύσεως ταπεινούνται η καρδία και ελκύει τη λυτρωτική χάρη του Θεού. Μπορεί να ντρεπόμαστε την ώρα που εξομολογούμαστε, αλλά αυτή η ντροπή δημιουργεί ταπείνωση και δημιουργεί και λύτρωση.
Ευγνωμονεί εν συνεχεία η καρδιά του μετανοούντος με συνέστηση ότι έτσι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερημών απέθανε. Και χέρι που η χέρι σαγή της καρδιάς εκρίζωσε τα πάθη και έγινε ικανή να γεύεται την εποχή της αγάπης. Η αναζωπήρηση της καρδιάς έρχεται και με έναν άλλο τρόπο. Με την ύψη και την προσευχή. Στην Ορθόδοξη Ασκητική η προσπάθεια να φυλαχθεί ο νους από διάφορους λογισμούς κακούς λέγεται νύψη. Νύφω σημαίνει προσέχω. Προσέχω πολύ. Η νύψη λοιπόν ελέγχει κάθε κίνηση του νου ώστε να μην στραφεί προς το κακό αλλά να στραφεί προς τον Θεό. Γι' αυτό βάζουμε δίπλα και την προσευχή το όνομα του Χριστού που νικάει το διάβολο. Μόνοι μας δεν μπορούμε να σταματήσουμε το λογισμό μας. Αν βάλουμε τον Χριστό, νικέ το διάβολο και συγκεντρώνεται ο λογισμός μας στο Θεό, στο όνομα του Χριστού, πάνω στο οποίο από το οποίο έρχεται η σωτηρία. Ενώ δισωθήνε εμάς το όνομα του Χριστού, στο οποίο σωζόμαστε εμείς. Γι' αυτό λέμε συνεχώς την ευχή. Έστω και δεν την καταλαβαίνουμε, ο διάβολος την καταλαβαίνει. Δεν θέλει να ακούει η προσευχή. Τον προσευχόμενο τον πολεμάει φοβερά ο διάβολος. Μας τους μοναχούς μας ταλαιπωρεί μέρα νύχτα. Την ώρα που πάμε να προσευχηθούμε έρχονται όλοι οι πειρασμοί. Αλλά όμως όταν επιμένουμε και όταν τελειώνει η λειτουργία η προσευχή, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τίποτα ο πειρασμός. Μας προτείνει να φύγουμε. Είμαστε κουρασμένοι, είμαστε ταλαιπωρημένοι, είμαστε πολλές ώρες. Όχι. Όταν μένουμε, έστω και αν πάσχουμε λίγο, στο τέλος όταν τελειώνει η λειτουργία, σαν να έφυγαν όλα. Γιατί δίνει χάρη ο Θεός μετά από αυτή την επιμονή μας. Όταν λοιπόν ο Θεός πάρει την καρδιά μας, σύμφωνα με το αυτό που λέμε «Ιε δώσμες η καρδία», τότε η προσευχή συνδέεται με την προσευχή, τότε επιτυγχάνεται πιο εύκολα η είσοδος του Θεού στην καρδιά. Ασφαλίζεται η καρδιά από σατανικές επιθέσεις, φλογίζεται από το πόθο της αγάπης προς το Θεό και των πλησίων και δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο πλέον ο επίγειος ουρανός. Έχουμε την κατάσταση της Θείας Παρουσίας, είναι η κατάσταση που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Είναι η κατάσταση που έχει ο Χριστιανισμός να προσφέρει ως δώρο στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Χριστιανισμός, μην ακούτε τι λένε οι άνθρωποι άσχετοι, δεν έχει καμιά σχέση με τις θρησκείες του κόσμου. Ένας μεγάλος θεολόγος σύγχρονος, ο Σμέμεν, έλεγε το εξής, ότι ο Χριστιανισμός είναι το τέλος των θρησκειών. Ετερμάτισε τις θρησκείες. Δεν είναι θρησκεία. Η θρησκεία είναι κάποιο κατασκεύασμα ανθρώπινο που το έβαλε απέναντί του και προσπαθεί να ικανοποιήσει ψυχολογικά τον εαυτό του και προσπαθεί να το φτάσει αυτό το φανταστικό κατασκεύασμα που έφτιαξε. Πίστης είναι ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Όχι απλώς στον κόσμο, αλλά μέσα στον άνθρωπο. Εκεί να ψάξουμε, να τον ανακαλύψουμε, να συμβιώσουμε, να συντιμούμεθα και να συνιστάμεθα με τη μνήμη του Χριστού, μαζί να κοιμόμαστε, μαζί να σηκωνόμαστε και θα δείτε τα αποτελέσματα. Θα δείτε μια φλεγόμενη καρδιά που όσο κι αν πολεμάει ο διάβολος από όξο, δεν μπορεί με τίποτα να νικήσει αυτή τη δοσμένη καρδιά στο Χριστό, την καρδιά του πεπτοκόντως με έναν ανθρώπου, αλλά του λυτρωμένου από την αγάπη του Θεού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Καθίστε λίγο. Η παρουσίαση αυτού του θέματος είναι πραγματικά πολύ βαθιά και πολύ θεωρητική. Και θέλω να οπωσδήποτε πιστεύω ότι υπάρχουν ερωτήσεις. Ο Γιώργος ήρθε από το μοναστήρι σήμερα και πρέπει να έχει πάλι το μοναστήρι. Και με παρακάλεσε τις ερωτήσεις που έχουμε να του κάνουμε να τις κάνουμε εδώ, για να μπορέσει μετά να φύγει για το μοναστήρι.